Παρά τις συστάσεις των ειδικών για εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων κατά της γρίπης, ιδίως εν μέσω νέας έξαρσης της πανδημίας, σημαντική είναι η μείωση που καταγράφεται στην κινητικότητα όσων σπέβδουν να κάνουν το εμβόλιο. Μία μείωση που αγγίζει το 30 με 40% φέτος σε σχέση με πέρυσι. Αν και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν συνταγογραφήσει το αντιγρυπτικό εμβόλιο, δεν το έχουν πραγματοποιήσει, μιας και όπως όλα δείχνουν έχουν δώσει προτεραιότητα σε αυτό κατά του COVID-19. Είμαστε ένα 30-40% κάτω σε σχέση με πέρυσι. 500.000 λιγότερα. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός σε όλη την επικράτεια που έχουν γραφεί εμβόλια και δεν έχουν εκτελεστεί. Οι ημερομηνίες μεταξύ του εμβολίου του COVID και του αντιγρυπτικού συμπίπτουν, έχει αφήσει λίγο αργότερα το αντιγρυπτικό. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε και αυτό που έχουμε να πούμε να ζητήσουμε από τους συμπολίτες μας είναι άλλο COVID, άλλο το εμβόλιο του COVID, άλλο της γρίπης. Και του COVID και της γρίπης. Έχω τη μαμά μου που θέλει φροντίδα και πρέπει να προσέχω ακόμη περισσότερο. Όχι. Κάνετε? Μπα, μια χαρά είναι. Μεγάλη είναι η χρονοκαθυστέρηση που υπάρχει από όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και κυρίως άνω των 60 ετών. Ενώ όπως οι ειδικοί αποφαίνονται, μπορεί τα δύο εμβόλια να γίνουν μαζί είτε με απόσταση 15 ημερών μεταξύ τους. Υπάρχει μια ομάδα επιστημόνων που λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να γίνεται και ταυτόχρονα. Υπάρχει μια άλλη που λέει να υπάρχει μια απόσταση 15 με 20 ημερών. Εγώ θα έλεγα ότι καλό είναι να υπάρχει μια απόσταση. Οι ηλικίες είναι άνω των 60 ετών, άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από καρδιολογικά προβλήματα, άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, άνθρωποι οι οποίοι είναι ίνσουλινο εξαρτώμενοι ή έχουν πάσχουν από γενικά από ζαχαροδιαβήτη, τα παιδιά. Είναι μια προστασία η οποία είναι κρίμα να την, μην την παρέχουμε, να μην την έχουμε. Όχι. Όχι. Της γρίπης, φέτος όχι. Ναι, το κάνω κάθε χρόνο. Το κάναμε βέβαια. Και μετά κάναμε το τρίτο εμβόλιο της για το COVID. Την ίδια ώρα το πάγιο και μεγάλο πρόβλημα των ελλείψεων στις αποθήκες φαρμάκων προτάσσουν οι φαρμακοποιοί, κάνοντας λόγο για τραγικά κενά με τους ασθενείς, ιδιαίτερα όσοι αντιμετωπίζουν σοβαρά χρόνια νοσήματα, να βρίσκονται πολλές φορές επί ξύλου κρεμάμενοι. Αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα. Δεν έχουμε ξαναβιώσει τις ελλείψεις που υπάρχει αυτό το διάστημα. Δεν έχουν ξαναυπάρξει στα 33 χρόνια που ασκώ το λειτουργήμα του φαρμακοποιού. Καταρχήν ο κόσμος θυμώνει, γιατί ξέρετε, όταν θέλει να πάρει το φάρμακό του και έρχεται 2-3 φορές στο φαρμακείο, θυμώνει. Έτσι, ένα. Δεύτερον, το σημαντικό και σημαντικότερο. Όταν κινδυνεύει να μην πάρει το φάρμακό του, κινδυνεύει να μην έχει αποτέλεσμα η θεραπεία, η οποία, η φαρμακευτική βιολογία, η οποία κάνει. Αυτή τη στιγμή πολλά φάρμακα εξάγονται από την Ελλάδα για λόγους διαφορών τιμών που υπάρχουν μεταξύ του εξωτερικού και της Ελλάδος. Στο εξωτερικό είναι πολύ πιο ακριβά, επομένως υπάρχει οικονομικό κίνητρο από αυτούς που εμπορεύονται τα φάρμακα να φεύγουν από την Ελλάδα και να πηγαίνουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι γίνεται τώρα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει γενώσιμο, υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε αυτά τα φάρμακα και πάρα πολύ λίγη προσφορά από την πλευρά της φαρμακοβιομηχανίας και των εταιρείων που τα εισάγουν προς τον Έλληνα ασθενή. Η απάντηση από πλευράς πολιτείας κάθε άλλο παρά ικανοποιητική, με τα δίκτυα των φαρμακευτικών συλλόγων να θέτουν ανά τόσο το κομβικό αυτό ζήτημα επιτάπητος. Έχουμε ετοιμάσει μία πλατφόρμα σαν Πανελλήνιος, στο οποίο αυτόματα θα ενημερώνεται το Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων για τις ελλείψεις. Δεν την έχουν εφαρμόσει. Ούτε θέληση ίσως υπάρχει, αλλά ούτε η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί.